δεν είναι μόνο για την πρωτοβουλία που είχατε για τη σημερινή εκδήλωση για την ναυτική εκπαίδευση, για την ναυτική σταδιοδρομία, αλλά γενικότερα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Όσο μιλούσαν οι προλαλήσαντες, σκεφτόμουν τα δικά μου χρόνια, όταν σαν νέος τότε, μαζί με τους γονείς μου, είχαμε τους προβληματισμούς τι καριέρα θα ακολουθήσουμε. Με λίγα λόγια δηλαδή, βρίσκομαι εκεί που είναι οι νέοι σήμερα και οι γονείς τους, οι οποίοι προβληματίζονται τι πρέπει να σπουδάσουν τα παιδιά τους, τι ειδικότητα να πάρουν και γενικότερα τι εφόδια πρέπει να αποκτήσουν για το μέλλον τους, για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και στο τέλος της ημέρας για τη ζωή τους την ίδια. Πριν από 10.000 χρόνια υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη απόδειξη ότι στην περιοχή του Αιγαίου γινόταν θαλάσσιο εμπόριο. Ένα ορυκτό το οποίο βρίσκεται στη Μήλο, ο Ψήλιθος, έχει πιστοποιηθεί ότι μετεφέρθη στην Πελοπόννησο, το οποίο δείχνει ότι από τα χρόνια τότε, τουλάχιστον, ίσως και παλαιότερα, υπήρχαν οι Έλληνες της εποχής, οι οποίοι είχαν ανάμιξη επαγγελματική, κοινωνική, στο θαλάσσιο εμπόριο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μια ναυτική παράδοση τουλάχιστον 10.000 χρόνων. Και άλλοι λαοί από την αρχαιότητα είχαν έντονη παρουσία στη θάλασσα, όπως ήταν οι Φοίνικες, οι Αιγύπτιοι κλπ. Νομίζω, δεν έχουμε την αμφισβήτηση, αν και νομίζω ότι έχω δίκιο, όταν λέω ότι ίσως είμαστε ο μόνος λαός με τόσο παλιά ιστορία ο οποίος ακόμα σήμερα έχουμε τέτοια τόσο κλειστή επαφή με τη θάλασσα. Υπήρχαν οι Νορβηγοί, οι οποίοι όμως για διάφορους λόγους που δεν είναι της μερίδας, έχουν μεταξελιχθεί μόνο σαν ιδιοκτήτες πλοίων, αλλά όχι με παράδοση ναυτική, με τον κόσμο δηλαδή, να ασχολείται ενεργά σαν επαγγελματική σταδιοδρομία με τη θάλασσα. Άρα δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε μία μοναδικότητα στο ότι η παράδοσή μας, παράλληλα με την εξέλιξη του έθνους μας, ήταν πάντοτε και παραμένει στενά συνδεδεμένη με την ναυτιλία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα διαχωρισμό. Όταν μιλάω για ναυτιλία, θα μιλήσω σαν ποντοπόρο στην ναυτιλία, με όλο το σεβασμό και στην ακτοπλοεία και στις άλλες δραστηριότητες του ναυτικού επαγγέλματος, διότι θέλω να απομονώσω αυτό το τομέα της οικονομίας μας, ο οποίος είναι μία ξεχωριστή οντότητα χωρίς άμεση επαφή με την ελληνική πραγματικότητα ή μη μόνο με το έμψυχο υλικό, με το ναυτικό. Θα ήθελα πριν σας πω ορισμένα πιο εξειδικευμένα θέματα για τη σταδιοδρομία να σας περιγράψω λίγο πού βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία μέσα στην παγκόσμια ναυτιλία. Διαχρονικά από την αρχαιότητα το θαλάσσιο εμπόριο ήταν ένας βασικός παράγοντας του παγκόσμιου εμπορίου. Και σήμερα περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται από τη θάλασσα. Άρα δηλαδή η ναυτιλία, η διεθνής υποτοπόρος ναυτιλία είναι ένας βασικότατος παράγοντας για την εμπορική δραστηριότητα, για την εμπορία μεταξύ των διαφόρων κρατών και λαών.